Σε τι αποδίδεται εσείς όλο αυτό το θόρυβο? Γιατί ξέσπασε τώρα αυτός ο θόρυβος? Τι πάθανε οι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε ήταν δικό μας παιδί, είναι αδελφοί μου, είναι εξαδέλφοι μου κλπ. Ναι, στην περίπτωση της Αλίκης βέβαια ήταν κάτι αναπάνταχο, δεν το είχαμε ξανακούσει. Εγώ όμως η δική μου ιστορία ξεκινάει από το 65. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι οδήγησε αυτή την οικογένεια να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι εμάς η ζωή είναι αδελφή μας, εμάς η ζωή είναι κόρη μας? Είδαμε μία κυρία να βγαίνει στο κανάλι και να λέει ότι είναι αδελφή μου, δεν πειράζει η ζωή μας, περιφρονείς κτλ. Τι είναι αυτό που κάνει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν περιφρονώ κανέναν. Ναι. Έχω μεγαλώσει. Μη στέκεστε σε αυτό, λέω τι είπε. Όχι, για να φτάσουμε εκεί, πρέπει κάποια να κάνω και έναν πρόλογο. Έχω μεγαλώσει και έχω μάθει στη ζωή μου να μην περιφρονώ κανέναν, ούτε το μυρμήγκι. Διότι πιστεύω ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή και από το μυρμήγκι έχει ανάγκη. Ασφαλώς. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, ούτε. Όλοι εξαρτώμαστε από όλους. Ούτε θα ντρεπόμουν να πω ότι αν ήμουν ανήκα στην οικογένεια Καλημέρη ή αν προερχόμουν από την οικογένεια, δεν ντραπώ να πω την καταγωγή μου. Δεν είναι εκεί το θέμα. Στο κάτω-κάτω τα υιοθετημένα παιδιά δεν έχουν ντροπή επάνω τους. Αλίμονο και για όνομα του Θεού. Είναι καμάρι και για τα παιδιά αυτά και για αυτούς που τα υιοθέτησαν. Είναι καμάρι τους, να το πούμε αυτό. Δεν συζητάω αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτή η οικογένεια έχει κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι δώσαν ένα παιδί κάποτε. Α, λέτε ότι. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι δόθηκε ένα παιδί. Δεν πιστεύω ότι έτσι out of the blue ξεκινήσανε και διεκδικούν. Είμαι σίγουρη ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Μόνο που έχουν κάνει λάθος στο πρόσωπο. Και τι είναι εκείνο που τους έφερε σε εσάς? Δηλαδή αυτό που έκανε, που επικέντρωσε την προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους. Ήταν η λάμψη της Σταρ, Ζωής Λάσκαρη. Όχι. Η πρώτη κουβέντα που το 65 μου είπαν ήταν ότι είδαμε ότι έχεις μία ελιά στην πλάτη. Και το παιδί μας είχε μία ελιά. Στην πλάτη. Λοιπόν, από μία ελιά. Υπάρχουν άλλοι που έχουν πολλές ελιές. Μέχρι μεζέδες τους λένε, για ούζο. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Μία ελιά στην πλάτη. Είναι ένα στίγμα το ότι εγώ ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Το παρελθόν είχατε έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως. Όταν πρωτοπλησιάσανε, τους είπα ότι παιδιά, δεν το συζητάω. Δηλαδή. Πείτε μου, γιατί εγώ δεν είναι μόνο. Γιατί, όταν ένα παιδί γεννιέται, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ξέρει από ποιον είναι να έχει γεννηθεί. Έτσι δεν είναι? Η μητέρα του το ξέρει, αν μη τι άλλο. Το ξέρει. Η μητέρα του και είναι η μόνη που είναι σίγουρο που το ξέρει. Αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε μια κλειστή κοινωνία και ευτυχώς που ήταν και ευτυχώς που ακόμη παραμένει να είναι έτσι όπως είναι και γνωρίζαμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον, ποτέ δεν πέρασε σε μένα και σε κανέναν. Ότι εγώ ήμουν ένα άτομο που δεν ήμουν της μάνας μου ή του πατέρα μου και ήμουν. Ξέρανε πολύ καλά όλοι από τη Θεσσαλονίκη και τους. Όχι, τους προκαλώ, απλώς τους λέω ότι εσείς που ξέρετε. Μιλάω ευθέως τώρα στους Θεσσαλονικείς που με αγαπούν και τους αγαπάω. Μιλήστε. Δηλαδή, μιλήστε με την έννοια ότι έχουν δει τη μάνα μου να είναι έγκυος, έχουν δει τη μάνα μου να γεννάει, με έχουν δει με ένα μωρό με τη μητέρα μου. Δεν το αμφισβητώ. Ούτε μία στιγμή δεν πέρασε στο μυαλό μου ότι είναι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει ένα παιδί. Δεν θα το συζητήσω στον ιστερία. Όχι. Απλώς έχουν κάνει λάθος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να έρθουμε και σε μια άλλη ιστορία στην οποία εμφανίστηκε το όνομά σας. Εγώ θα πω καταρχήν, θα το πω ευθέως, ότι θεωρώ πως είναι προς τιμήν σας, δείχνει μια λεβεδιά σε μια ακόμη περίπτωση, το γεγονός ότι δείχνετε τη φιλία σας και συμπαραστέκεστε στην κυρία Παπανδρέου τη στιγμή που είναι κάτω και τη χτυπάνε όλοι. Διότι όταν είναι κανείς επάνω δεν έχει ανάγκη από φίλους. Οι φίλοι και οι άνθρωποι που έχουν λεβεδιά και θετικό ψυχισμό και παλικαριά φαίνονται όταν στέκονται δίπλα στον άνθρωπο που χτυπιέται. Το λέω καθαρά και εξάστερα. Έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Καθαρά και εξάστερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω αν είναι λεβεδιά ή όχι. Μην το σχολιάζετε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς. Εσείς το λέτε. Εγώ το λέω, αφήστε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το θεωρώ λεβεδιά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό. Να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. Και αυτό το κάνω πάντοτε στη ζωή μου, όταν πιστεύω ότι με έχει ανάγκη και με χρειάζεται. Σωστό. Και δεν το έχω κάνει μόνο στην κυρία Παπανδρέου. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και θα το συνεχίσω να το κάνω σε ανθρώπους που πιστεύω ότι με χρειάζονται. Όπως θα ήθελα να το κάνουν και σε μένα όταν έχω ανάγκη από ανθρώπους. Και έτσι πρέπει.
Έχουν γραφτεί πολλά για τη φιλοξενία σε αυτό το σπίτι, στο οποίο ήρθε ο Γιώργος ο Τράγκας, έγραψε αυτό το κομμάτι στο περιοδικό Το Κράς, στο πρώτο Τεύχος, και επίσης εδώ η φιλοξενία τροφοδότησε και κουτσομπολιά, πρωτοσέλιδα, σχόλια κτλ. Σας πείραξαν αυτά τα πράγματα? Καθόλου. Άλλωστε ξέρω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη φαντασία. Ψοφάμε για τέτοια. Έχουμε μεγάλη. Δεν ξέρω αν ψοφάμε και δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει κουραστεί από όλο αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι έχει κουραστεί. Αν ψοφάει. Εγώ νομίζω έχει κουραστεί. Δηλαδή, ξέρετε τι πιστεύω, ότι κάποια στιγμή θα βλέπουν η τηλεόραση, θα ακούνε τις ειδήσεις για αυτά που λέγονται. Mm-hmm. Απλώς έτσι, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Mm-hmm. Ή απλώς υπάρχει το μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν τα λεφτά να βγουν να πάνε κάπου αλλού να περάσουν την.